Φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Αυτή την εβδομάδα κάνουμε έτσι, θα έλεγα, την ανατροπή, και είναι μια ανατροπή και για μένα, που ενώ σας είχαμε συνηθίσει σε πιο λαϊκό ύφος να κάνουμε συνεντεύξεις με νέους καλλιτέχνες και όχι μόνο, θα γνωρίσουμε ένα συγκρότημα. Έχουμε δύο από τα μέλη του συγκροτήματος εδώ και θα γνωρίσουμε και αυτή την οχταετή πορεία που έχουν, αλλά και το τι ετοιμάζουν τη φετινή σεζόν. Μιλάμε για τους Maracaibo. Και δεν είναι τυχαίο το μέρος που τους συναντάμε εδώ στο Νταβίντσι, που έχουν κάνει πολλά live, τους έμαθε πολλοί κόσμος εδώ και από την Αγία Παρασκευή και από όλη την Αθήνα. Και όταν ήρθε ο συνεργάτης μου και παραγωγός εδώ των εκπομπών, ο Παύλος Χρυσοδούλου, και μου είπε: Χάρη, θα μιλήσουμε με τους Maracaibo αυτή την εβδομάδα, του είπα βεβαίως, είχα δει υλικό σας, μου άρεσε πάρα πολύ και λέω: ναι, πρέπει και νέα παιδιά να σας μάθουν, μιας και δεν απευθύνομαι σε 20 και 22 χρονών παιδιά που ξεκινάνε τώρα για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, αλλά σε ανθρώπους που έχουν χορτάσει, είναι διψασμένοι, γουστάρουν τη μουσική και γουστάρουν την εναλλακτική πρόταση διασκέδασης. Αθανάσιος και Πέτρος. Και πρωτοτυπούμε που δεν μιλάμε με τραγουδιστή συγκροτήματος, αλλά με δύο από τους μουσικούς συγκροτήματος. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, ο πιο παλιός μάλλον. Να ξεκινήσω εγώ καταρχήν. Εγώ ευχαριστούμε, Χάρη, για τα καλά σου λόγια, για τους νέους που είπες, γιατί εγώ χθες γιόρτασα τα 50 χρόνια μου, κάτι φίλους. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ναι, μπράβο, ναι. Είναι στην καρδιά, είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε να πούμε έτσι δύο πραγματάκια πολύ λίγα για το συγκρότημά μας, Πέτρο, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινήσαμε τον Πέτρο, το γνωρίζω εγώ από το 1995. Έχουμε γνωστεί μέσα από μουσικά δρόμενα και κατασταλάξαμε σε ένα σχήμα το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο Latin, αλλά σε πιο έτσι modern ακούσματα, αλλά έχει ως επίκεντρο, θα λέγαμε, το Latin, με κάποιες επιρροές και από ελληνικά στοιχεία και από τις γύρω μας γεωγραφικές περιοχές. Εγώ παίζω πλήκτρα, ο Πέτρος παίζει τα τύμπανα, και με συνεργασίες με διάφορους μουσικούς κατά κύρους. Κάνουμε αφενός κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ και το αισθανόμαστε πάρα πολύ, να βγαίνει μέσα από την ψυχή μας, και αφετέρου από ό,τι βλέπουμε στις εμφανίσεις μας είναι κάτι, ένα στυλ που αγγίζει τον κόσμο και αρέσει, είναι συγχωρευτικό, χαρούμενο, αισιόδοξο θα λέγαμε. Με πρόλαβες και ήταν η επόμενή μου ερώτηση, κατά πόσο, Πέτρο, το Latin σε εισαγωγικά πουλάει, το πόσο μπορεί κάποιος να έρθει, να πιει το ποτό του και να ακούσει Latin μουσική. Πιστεύω ότι είναι μια μουσική που έχει ξεκινήσει, αν μιλήσω για τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα, όλα τα δρόμενα της μουσικής ξεκινήσαν και πήγαν στην Λατινική Αμερική. Πιστεύω ότι η μουσική που παίζουμε, για να μην προχωρήσω πίσω στην ιστορία, πιστεύω ότι η μουσική που παίζουμε αρχίζει από την Ελλάδα και φτάνει μέχρι την Ανταλουσία. Ξέρω ότι τα κλάβε που παίζουμε είναι δανεισμένα από την Κούβα, όσον αφορά τη Λάτινη μουσική και Μπραζίλ. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από ένα ελληνικό στοιχείο, το οποίο σκεφτόμαστε τα επόμενα χρόνια να το αξιοποιήσουμε, πιστεύω ότι θα ακουστεί πάρα πολύ καλά, θα είναι κάτι σαν καινούριο, το οποίο θα βγει με τη βοήθεια του Θεού μέσα στον χώρο, τον ελληνικό χώρο, αλλά ίσως και σε ευρωπαϊκό χώρο, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα στο να βγούμε σαν group να παίξουμε και σε όλη την Ευρώπη. Έχετε επιδιώξει κάτι τέτοιο? Είναι εύκολο στο να στηθεί μια παραγωγή και να κάνετε μια περιοδία σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη? Το προσπαθείτε αυτό? Στην πρώτη ερώτηση να απαντήσω, μάλλον λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, μέσα στην οικονομική δυσχέρεια που περνάει ο τόπος μας, ας πούμε. Οπότε επικεντρωνόμαστε περισσότερο στον ελλαδικό χώρο. Μέχρι στιγμής, αν ανοίξει καμιά πόρτα, φυσικά είμαστε πρόεδροι για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι... Ο Πέτρος έχει μεγάλο όραμα να παίξουμε έξω πάντως. Πιστεύω ότι μπορούμε να σταθούμε σε ξένους μουσικούς. Έχω παίξει με ξένους μουσικούς στο παρελθόν. Έχουμε προχωρήσει, πιστεύω, πάρα πολύ, και εγώ και ο μουσικός μου, ο Μασόπουλος, ο συνμουσικός μου, που είναι και πιανίστας και είναι και καλός πιανίστας. Ξέχασα να σας πει ότι είναι και καθηγητής στο μουσικό λύκειο του Αλίμου. Δεν τα λέει. Τέλος πάντων, είναι από τους πολύ καλούς μουσικούς. Εγώ είμαι ευχαριστημένος στο πιάνο, γιατί είμαι και επάνω στα τύμπανα, χρειαζόμαστε άμεση αλληλουχία στη μουσική. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και πιστεύω και στην καλή συνεργασία με τον Παύλο τον Χρυστοδούλου, που κάναμε και την τελευταία μας δισκογραφία στη Μήνο CMI, και μας βοήθησε πάνω σε αυτό το κομμάτι και με τα κομμάτια τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά και αρχίζουν να βγαίνουν στον αέρα. Πιστεύω ότι ο Παύλος, ο Χρυστοδούλου, θα μας βγάλει στην Ευρώπη
σαν πρώτη αρχή, μου το είχε πει. Και πιστεύω και ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μαρακαϊμπο, πώς βγήκε? Μαρακαϊμπο Όρκεστρα. Όρκεστρα, πώς βγήκε αυτή η ονομασία, πώς βαπτίστηκε αυτό το γκρουπ? Είναι μια ονομασία που είναι σύνθετη λέξη, από τη λέξη Μάρα, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει θάλασσα. Δηλαδή σημαίνει πόλη δίπλα στη θάλασσα. Η οποία έχει πάει αυτή η λέξη μαζί με το ελληνικό της στοιχείο, μπήκε στην Λατινική Αμερική, σε κάποια πόλη η οποία ονομάζεται Μαρακαϊμπο. Δανείστηκα γιατί πιστεύω ότι αξίζει και για τον ελληνικό χώρο, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία όλες οι πόλεις είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι μουσικές σας επιρροές, όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, γιατί φαντάζομαι με τις οικογένειές σας θα βγείτε, θα πάτε και σε ένα κουτουκάκι, θα πάτε και σε μια πίστα να ακούσετε καλλιτέχνες. Τι άλλα ακούσματα έχετε όταν δεν ασχολείστε με τη Latin μουσική και με τα δικά σας τα τραγούδια δισκογραφικά? Δηλαδή θα ακούσετε Ρέμο, θα ακούσετε Οικονομόπλο, θα ακούσετε πιο ελαφρό λαϊκούς καλλιτέχνες? Για να το πάμε και λίγο κόντρα σε αυτό που κάνετε. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι που σας μοιάζει, είναι πολύ κόντρα, τα ακούσματα είναι πολύ κόντρα στο Latin. Βαθύς μου έρωτας είναι η μουσική μπαρόκ. Μπαχ, Παγκανίνι, αυτή η εποχή, και από εκεί προσπαθώ εντός αγωγών να κλέψω στοιχεία, γιατί ξέρετε όλη η μουσική είναι μια η μουσική με όμικρον γιώτα είναι κακεντρεχής, αλλά με την καλή έννοια το λέω, θα σας εξηγήσω αμέσως. Όταν λέμε κλέβω στοιχεία είναι με τον ίδιο τρόπο που ένας συγγραφέας θα κλέψει παραστάσεις από το περιβάλλον του που κινείται όλη μέρα. Υγιές και θα φτιάξει, θα φτιάξει το μυθιστόρημά του. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κλέβω από αυτή την εποχή και τέτοιες περισσότερες συναυλίες βρίσκομαι και προτιμάω να ακούσω, ή τα CD μου σπίτι σε αυτή τη δισκογραφία εντοπίζονται ως επιτοπλίστων. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και ελληνική μουσική και από το λαϊκό μας σερβιτόριο έχουμε πολλά να διδαχτούμε κτλ. Τέλεια. Τι ετοιμάζετε φέτος? Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα live, υπάρχει κάποιος στόχος που το κυνηγάτε ώστε να επιτευχθεί? Ναι, θέλω όμως να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Αθανάσιος και μετά θα σου απαντήσω στην ερώτηση για τους στόχους. Πιστεύω ακράταχτα σε αυτό που είπε και η λέξη δανεισμός είναι πώς βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τη μουσική. Άποψή μου και άποψή του Αθανάσου είναι ότι τον κόσμο το βλέπουμε μέσα από τη μουσική, το περιβάλλον, ακόμα και τους ανθρώπους. Αυτό όμως είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί με τη μουσική που βγάζεις και που θες να παίξεις, θες να αγγίζεις τους ανθρώπους μέσα στην ψυχή και μέσα στην καρδιά. Και πιστεύω ότι αυτό είναι από πάνω. Η δεύτερη ερώτηση που κάνατε είναι ότι έχουμε στόχους. Φέτος το χειμώνα θα παίξουμε στο Μικρό Παλάς. Μας έχουν κάνει πρόταση από τη Μήνος και ο Παύλος Χριστοδούλου. Και πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη Οκτώβρη θα έχουμε αρχίσει να παίζουμε εκεί. Θα είναι όλη τη σεζόν, όλο το χειμώνα. Πολύ σημαντικό βήμα να βρεθείτε και σε ένα χώρο που έχουν βρεθεί καταξιωμένοι καλλιτέχνες και έχουν μοιραστεί έτσι τις μουσικές τους ανησυχίες με πολύ μεγάλο μέρος του αθηναϊκού κοινού. Τα ακούσματά μας με τον Ασόπουλο, τον Αθανάσιο, είναι και μες στη τζαζ, πολύ βαθιά. Εγώ προσωπικά είχα καθηγητές και τον Τζίμι Κόμπ και τον Αρτ Μπλάκη, μαύρους καθηγητές, τους οποίους έχω πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να μπει η μουσική μέσα μου, άσχετο όμως αυτό. Δεν μου το απαγορεύει στο να το δώσω σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε μαθητές. Τα ακούσματά μας είναι μέσα στη τζαζ και μέσα στη Latin. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ακούσουμε κάποιο καινούριο καλλιτέχνη, άσχετα αν είναι μέσα από το λαϊκό χώρο ή όχι. Η ανιψιά μου, η οποία είναι Χριστίνα Εσάλτη, είναι μια τραγουδίστρια του λαϊκού χώρου, η οποία πιστεύω ότι διαφέρει από όλες τις τραγουδίστρες. Και στη φωνή, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεται. Και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα κάνει άλματα να ξεφύγει από κάποιο κατεστημένο το οποίο ήδη είναι στην Ελλάδα και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω ότι η μουσικογραφία στη χώρα πρέπει να αλλάξει και να πάει σε κάποιο καλύτερα επίπεδα. Όχι σε αυτά που παίζουμε μόνο εμείς, ίσως και κάποια άλλα. Στο να δηλώσουν κάποια πράγματα τελικά που να δείχνουν αυτή τη χώρα, σαν χώρα, αλλά και τη μουσική σαν μουσική. Τέλεια. Θέλω κλείνοντας και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί σήμερα, ποιο είναι το μήνυμα που έχετε να στείλετε ως Μαρακαϊμπο
και για ποιο λόγο εκεί που θα εμφανιστείτε φέτος να έρθει ο νέος κόσμος να σας δει. Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ανάγκη τη νεολαία να έρθει να διασκεδάσει, γιατί η νεολαία είναι αυτή που θα από στόμα σε στόμα θα διαφημίσει τη δουλειά σας. Η πρώτη ερώτηση στον αδερφό του, εγώ και πήγα στον δεύτερο Πέτρος. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι το έχουμε. Μία αισιοδοξία για το αύριο, μέσα στο δύσκολο σήμερα, οπωσδήποτε. Μία αισιοδοξία για το αύριο. Η μουσική είναι θεραπεία. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρει και η επιστήμη, το ξέρει και το συνέστημα και η λογική μας. Μέσα από τη μουσική θέλουμε να γιατρέψουμε τους ακροατές μας. Γνωρίζοντας και ελπίζοντας ότι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία της θεραπείας, μέσα της μουσικής. Ναι, πιστεύω, η δεύτερη ερώτηση που είπατε για την νεολαία. Πιστεύω στην νεολαία και πιστεύω ότι η νεολαία μπορεί να αλλάξει πολλά κατεστημένα μέσα σε αυτόν τον ελληνικό χώρο και πιστεύω ότι ένα κομμάτι της παιδείας ενός νέου, από όλη την παιδεία του, από την ώρα που γεννιέται μέχρι που θα μεγαλώσει, να φτάσει μια ηλικία ώστε να αντιλαμβάνει τον κόσμο γύρω του, είναι και η μουσική. Η μουσική, αν δοθεί κατάλληλα, με τον τρόπο που πρέπει, ίσως και μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα λύκεια, και ο Αθανάσιος το έχει εμπειρία αυτό, σαν καθηγητής, πιστεύω ότι θα αλλάξει όλα τα δρόμενα μέσα στη μουσική παιδεία. Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν ανάγκη. Και το έχω παράδειγμα αυτό. Έχω παρασύρει πάρα πολλούς νέους και στην κλασική μουσική, που δεν είχαν ασχοληθεί και πάρα πολύ, και οι οποίοι σήμερα είναι δεύτεροι ή τρίτοι στον κόσμο μουσική. Ένας από αυτούς είναι και ο Μέρκος Γαραλής, ο οποίος έχει βγει το δεύτερο κλαρινέτο στον κόσμο. Αυτό είναι σαν παράδειγμα το φέρνω. Είναι φίλος μας. Αν συμπαρασυρθούν τέτοια άτομα, τέτοια παιδιά που να έχουν αυτή την αγάπη, μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά στη μουσική για να δώσουν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύω ότι το έχουν ανάγκη και πιστεύω ότι είναι θεραπεία. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Μας δώσατε την ευκαιρία και το ερέθισμα σήμερα να δείξουμε στον κόσμο και κάτι άλλο από αυτό που συνηθίζουμε κι εμείς να πηγαίνουμε με ό,τι πουλάει στην εποχή, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι στη μουσική υπάρχουν όλα τα είδη και δεν πρέπει να πηγαίνουμε μόνο με το εμπορικό κομμάτι. Και όλα τα είδη της μουσικής μπορεί να γίνουν και εμπορικά, μπορεί όμως να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα και πολύ μεγάλη επιτυχία, όταν όμως δεν υπάρχουν τα μέσα να δείχνουν αυτό το πράγμα, μένει πίσω αυτή η μουσική. Σωστά. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε, αν μη τι άλλο, και δεσμεύομαι και στο κανάλι μας και χορηγή επικοινωνίας, και θα δημοσιοποιούμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα αυτά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα μαζί. Πολύ σύντομα θα τα πούμε. Θα πούμε και καινούργια πράγματα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η Μαρακαίμπο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ στη συντροφιά μας και μέσα σε 15 λεπτά προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα στίγμα για το ποιοι είναι, τι έχουν κάνει και το τι ετοιμάζουν. Θα είμαστε εδώ και θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα είδος μουσικής που αξίζει να το μάθει περισσότερος νέος κόσμος στα μέσα ενημέρωσης και πιο πολύ στα social media. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ground to floor, the world from 8 to 4. They're a young, happy chatter. Good-